Και πέρα υπάρχει και το ζήτημα, προφανώς, τι θα κάνουμε εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ. Το ζήτημα, κατά την άποψή μου, έχει να κάνει με το πώς ξεκινάς από την αρχή, με τι πρόγραμμα εκπονείς και προχωράς. Και αυτό νομίζω ότι ένα πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, με μια που θα βγει με νοπή και λαϊκή εντολή από τον ελληνικό λαό, από την κυβέρνηση, θα είναι αυτό το οποίο θα έχει και τη διαπραγματευτική δύναμη απέναντι και στις αγορές, αλλά και στους δανειστές. Από εκεί και πέρα, επειδή φαντάζομαι με ρωτάτε. Αν παίρνουμε υπόψη μας το σχετισμό δυνάμεων, ποιοι είναι οι άλλοι με τους οποίους μιλάμε, τις θέσεις τους. Σαφέστατα. Αλλά καλό είναι όταν μιλάμε για διαπραγμάτευση. Δεν μιλάμε τώρα μόνο με τα δικά μας. Ακριβώς. Και το σχετισμό δύναμης και το ποια είναι η κατάσταση στην Ευρωζώνη και το ποια είναι η κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία. Γιατί όταν πας να κάνεις διαπραγμάτευση, χωρίς να αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν χώρες στην Ευρωζώνη, μεγάλες χώρες, οι οποίες κρέμονται σε μια λεπτή γραμμή, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το παίρνεις υπόψη και το οποίο αυξάνει τη δικιά σου διαπραγματευτική δύναμη. Όταν θέλεις να σώσεις και τη χώρα και το λαό και στην ουσία να κάνει να έχεις και ένα πιο βιώσιμο σχέδιο σε σχέση με το πώς θα προχωρήσει η Ευρωζώνη. Γιατί όποιος νομίζει ότι αυτό το σχέδιο είναι βιώσιμο, με συγχωρείτε, αυτός είναι νομίζω ο οποίος είναι ο θεροβάμων αυτή τη στιγμή. Και όχι εμείς. Είναι πολύ σχετικό το ότι είναι το ρεαλιστικό σήμερα. Και στην Ευρωζώνη και στην Ελλάδα. Ρεαλιστικές πολιτικές οι οποίες φτάνουν την ανεργία στο 28%, οι οποίες δημιουργούν εφαύλους κύκλους και στο ιδιωτικό και στο δημόσιο χρέος, κατά την άποψή μου δεν χωράει το επίθετο του ρεαλιστικού μπροστά σε τέτοιου τύπου πολιτικές. Αλλά τέλος πάντων, να το κλείσουμε για να μπω και στο θέμα του Πανεπιστημίου. Όπου εκεί, μια κριτική που ασκήθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι εσείς που υποτίθεται ότι υποστηρίζετε την ιστορία του αυτοδιοίκητου του Πανεπιστημίου, είναι αλακάρτ η υπόθεση αυτή. Είναι αν είναι καλός ο Πρίτανης και είναι δικός μας, αν είμαστε εμείς κυβέρνηση, αν η ενέργεια είναι μια ενέργεια με την οποία συμφωνούμε ή το υποστηρίζουμε, δηλαδή λέμε ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να τακτοποιούν τα του οίκου τους, τελεία παύλα, και οι υπόλοιποι δεν έχουμε λόγο. Ούτε τα κόμματα, ούτε απ' έξω, ούτε τίποτα. Τα πανεπιστήμια, οι πανεπιστημιακοί φορείς, οι άνθρωποι που είναι μας στο πανεπιστήμιο, δηλαδή οι καθηγητές, οι φοιτητές και οι διοικητικοί, αποφασίζουν τα του οίκου τους. Τα κόμματα τι δουλειά έχετε? Το θέσατε πολύ ωραία, κύριε Λυριτζή, γιατί ακριβώς και εγώ αυτό σκεφτόμουν. Ότι το αυτοδιοίκητο δεν είναι αλακάρτ. Τι θέλω να πω με αυτό? Όχι όταν, όταν έρχεται ο κύριος Φορτσάκης, υπάρχει το αυτοδίκητο και κόπτεται η κυβέρνηση για το αυτοδίκητο του Πανεπιστημίου. Και πριν από τον κύριο Φορτσάκη, από το 2012-2011, όταν ξεκίνησαν οι νόμοι από την κυρία Διαμαντόπουλου, ο κύριος Αρβανιτόπουλος, που ξεκίνησαν αυτοί οι νόμοι οι οποίοι καταστρατηγούσαν το αυτοδίκητο του Πανεπιστημίου. Να το θυμόμαστε. Γιατί κάνατε συγκεκριμένα, τώρα στο συγκεκριμένα. Όχι, με συγχωρείτε, για το αυτοδίκητο είναι πολύ σοβαρό θέμα. Όταν νομοθετούμε να υπάρχουν συμβούλια διοίκησης με κόσμο ο οποίος συμμετέχει σε αυτά τα συμβούλια διοίκησης εκτός ακαδημαϊκής και πανεπιστημιακής κοινότητας, καταργείται το αυτοδιοίκητο ή δεν καταργείται? Όταν απολύουμε τους διοικητικούς υπαλλήλους με απόφαση κυβέρνησης, για το αυτοδιοίκητο με ρωτήσατε. Συμφωνείτε για το αυτοδιοίκητο ότι με ρωτήσατε δεν πρέπει να είναι ξέφραγο αμπέλι τα πανεπιστήμια? Θα πω και το τελευταίο και θα σας απαντήσω. Και να υπάρξει θα σας απαντήσω. Το πρόβλημα στα πανεπιστήμια, σας το λέω πολύ ειλικρινά. Αν θέλετε με πιστεύετε, αν δεν θέλετε δεν με πιστεύετε. Δεν είναι η εικόνα των πανεπιστημίων η εικόνα η οποία προβάλλεται από την τηλεόραση. Ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει στο πανεπιστήμιο έχει μια διαφορετική εικόνα για τα πανεπιστήμια. Έδειχνε ο Sky, και καλώς έδειχνε ο Sky καθημερινή, δεν θυμάμαι, έγινε και θέμα. Το θέμα είναι στη φιλοσοφική. Ποιος θέλει γι' αυτό, οι φοιτητές θέλουν? Όχι, αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχει, ποιος θέλει γι' αυτό, ρωτάω. Είναι καλή εικόνα αυτή? Δεν είναι καλή, αλλά ποιος θέλει, ξαναρωτάω. Όταν οι δαπάνες για την παιδεία έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο που δεν έχουν πόρους καν για την καθαριότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Σακελαρή. Το γεγονός ότι δεν μπαίνουμε μέσα με face control και βάζουμε face control για να είναι καθαρά τα πανεπιστήμια. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Έχουμε μια τελείως. Σας το λέω ειλικρινά. Δεν πρέπει ούτε να καλύπτει ούτε να αναιρεί το άλλο. Πρέπει να έχει καθαρά πανεπιστήμια. Πρέπει να τηρείται η νομιμότητα στα πανεπιστήμια. Πρέπει τα πανεπιστήμια να είναι ανοιχτά στη γνώση. Πρέπει όλα αυτά μαζί. Αλλά όταν μπουκάρει ο άλλος μέσα, σαν τον μπουκαδόρο, κύριε Σακελαρίδη. Δεν διαφωνώ σε αυτά τα θέματα για την καθαριότητα. Δεν διαφωνείτε, αλλά διαφωνείτε στα άλλα που είναι ουσιαστικά. Είναι ζήτημα. Όχι, να σας απαντήσω. Πρέπει να υπάρχει έλεγχο στα πανεπιστήμια, ποιο μπαίνει, ποιο βγαίνει. Α, όχι βέβαια, όχι. Δεν είναι αυτό, μα με συγχωρείτε. Είναι δυνατόν να υπάρχει face control στο πανεπιστήμιο? Να μπαίνει ο τρομοκράτης μέσα. Ποιος τρομοκράτης? Ο τρομοκράτης μπορεί να μπει, ξέρετε πού? Να μπαίνει ο διακινητής μέσα που διακινεί ουσίες. Μα τι λέτε τώρα, στα πανεπιστήμια γίνεται η διακίνηση των ναρκωτικών? Στις πλατείες δεν γίνεται η διακίνηση των ναρκωτικών? Σε κάθε δημόσιο χώρο γίνεται η διακίνηση των ναρκωτικών? Δεν γίνεται η διακίνηση των ναρκωτικών? Γιατί το ταυτίζεται με το πανεπιστήμιο? Εμένα αυτή είναι η ένστασή μου. Μπορεί να γίνει και εκεί όταν μπαίνει ο γουστάρι μέσα. Το θέμα, επειδή. Εγώ δεν λέω να είναι κλειστό το πανεπιστήμιο. Αλλά ούτε και ξέφραγο αμπέλι. Αυτό μου λέτε. Αυτό λέμε. Αυτό μου λέτε, να είναι κλειστό το πανεπιστήμιο. Να βάζουμε face control, να βάζουμε μια εταιρεία security. Και αν θέλω εγώ να πάω να δω τον φίλο μου, τον Μίτσο ή τη φίλη μου,
Να είναι ανοιχτά στην κοινωνία. Τα πανεπιστήμια πρέπει να προστατεύονται από τους φοιτητές, από την πανεπιστημιακή κοινότητα. Κανένας δεν είναι με τους βανδαλισμούς. Αυτό να το λήξουμε αυτό. Οι βανδαλισμοί, πιστέψτε με, έχουν κοστίσει πολύ και σε εμάς. Γίνονται. Πολύ. Είναι καθημερινότητα. Γίνονται βανδαλισμοί και πρέπει να τους προστατέψουμε. Και να προστατέψουμε το πανεπιστήμιο και τη δημόσια περιουσία. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν είναι δυστυχώς αυτός ο τρόπος. Και νομίζω ότι η αντίδραση του κύριου Φορτσάκη. Θα τον έχετε τώρα τον κύριο Φορτσάκη. Δεν είναι να λέει. Νομίζω... Οι φοιτητές να σκουπίζουν, οι φοιτητές να προστατεύουν. Δεν είναι δουλειά των φοιτητών αυτών. Με συγχωρείτε, το φοιτητικό κίνημα, όταν υπήρχε και υπήρχε συγκροτημένο φοιτητικό κίνημα, μπορούσε να προστατέψει τα πανεπιστήμια. Αυτό είναι το θέμα. Ότι διαλύθηκε το φοιτητικό κίνημα και δεν έχουν εσωτερικού κανόνες αυτοπροστασίας τα πανεπιστήμια. Και ψάχνουμε τώρα να αντολίσουμε με χωροφυλάκους. Μια κουβέντα. Μια κουβέντα, κύριε.